Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας σε τίτλους. Καταψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυβέρνησης. Χωρίς στριγμούς η κυβερνητική πλειοψηφία. Σκληρό μπραντεφέρ Κυριάκου Μητσοτάκη με Αλέξη Τσίπρα και φόντο τις εκλογές του Απριλίου. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Πάτρα με τους αετονίκηδες να καταφέρουν να αποσπάσουν 20.000 ευρώ. Ο απατεώνας παρήσανε στο τηλέφωνο τον εγγονό της. Χωρίς τις αυξήσεις που περίμεναν οι συνταξιούχοι, μειώνουν τα έξοδά τους οι καταναλωτές, έρχονται και νέες αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, ανατιμήσεις στο ψωμί. Καταψηφίστηκε τώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυβέρνησης. Σε σύνολο 299 βουλευτών, πλην του ανεξάρτητου Ανδρέα Πάτσι που δεν βρέθηκε στη Βουλή, υπέρ της πρότασης ψήφισαν 143 και 156 καταψήφισαν. Με τον τρόπο αυτό, η κυβερνητική πλειοψηφία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Όλα δείχνουν μετά την άγρια κόντρα Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα ότι θα ακολουθήσει μια τεταμένη προεκλογική περίοδος μέχρι τον Απρίλιο. Με 156 ψήφους κατά και 143 υπέρ, απορρίφθηκε στη Βουλή η πρόταση της πιστείας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ένα σκληρό μπραντεφέρ ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζουν επικίνδυνα το θερμόμετρο της προσωπικής τους αντιπαράθεσης. Επιτέλους, ο κύριος Τσίπρας ανταποκρίθηκε στην επίμονη πρόκλησή μας να έρθει στη Βουλή να αντιπαρατεθούμε εφόλης της ύλης. 5 μήνες σας ζητώ να καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας και μόλις τώρα το κάνατε. Και επιτέλους πρέπει να σταματήσει αυτό το παιχνιδάκι διαρκώς με αυτόν τον ανέξοδο πατριωτισμό. Δεν υπάρχει κάποιος πιο πατριώτης από τον άλλον και ειδικά τώρα με όλα σου έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Πόσο πατριωτικό είναι να παρακολουθείτε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, σας ρωτώ. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, ενώ απόν ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Χρήστος Πάτσης. Κατά τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση εφόλης της ύλης των δύο πολιτικών αρχηγών, η αντιπαράθεση ξέφυγε κατά πολύ. Τόσο για το θέμα των παρακολουθήσεων, όσο και για μια σειρά από άλλα θέματα, όπως υπόθεση με τον ψεύτικο θάνατο της μικρής Μαρίας στον Εύρο και τις εξελίξεις στο ειδικό δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες. Αντιλαμβάνομαι ότι σας δημιουργεί κάποιον εκνευρισμό το γεγονός ότι 3,5 χρόνια μετά τις εκλογές φαίνεστε τουλάχιστον δημοσκοπικά να υπολείπεστε σημαντικά της Νέας Δημοκρατίας και καταλαβαίνω γιατί ανεβάζετε συνέχεια τα ντεσιμπέλ της χειδότητας. Το καταλαβαίνω γιατί το κάνετε. Προσέξτε, για το μέλλον του τόπου, για τις προσδοκίες και τις αγωνίες των πολιτών, γιατί η θέση της Ελλάδος σε αυτόν τον δύσκολο και επικίνδυνο κόσμο δεν έχετε να πείτε απολύτως τίποτα. Πείτε μας λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, όταν θα ανέβετε σε αυτό το βήμα. Ακούγατε τον κύριο Φλόρο με διάταξη υπογεγραμμένη από τον κύριο Αυλάχου για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ακούγατε τον κύριο Φλόρο επειδή ήταν ύποπτος ή για άλλους λόγους. Ή επειδή και αυτόν θέλατε να έχετε στο χέρι. Να τον εκβιάζετε. Επειδή είχε άποψη που δεν ήταν πάντοτε ίδια με αυτή της πολιτικής ηγεσίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με σκληρή γλώσσα αποκαλώντας τον πρωθυπουργό αρχηγό εγκληματικής ομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά 6 μήνες τα κάνατε όλα. Συγκαλύψατε, εκβιάσατε, τρομοκρατήσατε, παρανομήσατε. Έρχεται η ώρα της κρίσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι και απαντώντας στο προεκλογικό δίλημα Δημοκρατία ή Εκτροπή που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε ότι οι πολίτες θα δώσουν δεύτερη ευκαιρία στην προκοπή, προσθέτοντας ότι η δημοκρατία θα προστατευτεί με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πει που έμαθε για τα ονόματα των παρακολουθήσεων, αφού αυτά δεν υπάρχουν στο επίσημο έγγραφο της ΑΔΑΕ. Σε 3,5 χρόνια έχετε υπογράψει 14 κοντά στα 15 δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα, δεσμεύοντας τη χώρα για δεκαετίες. Κάποια από αυτά ήταν αναγκαία. Κάποια άλλα χωρίς καν να υπάρχει έτοιμα στρατιωτικής ηγεσίας και κάποια σε πρωτοφανή και εξόφθαλμη σκανδαλώδη υπερκοστολόγηση. Εδώ και στις κάλπες και επειδή εκφράσατε αμφιβολία για το αν θα προστατευτεί η δημοκρατία, θα προστατευτεί με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας η δημοκρατία, κύριε Τσίπρα, στις εκλογές που έρχονται. Και
και από τα όσα διαδραματίστηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα και να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς μία ακόμα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα σημειώθηκε στην Πάτρα, η οποία δέχτηκε τηλέφωνο από κάποιον που προσποιήθηκε τον εγγονό της, φωνάζοντας το τηλέφωνο ότι σκότωσε άνθρωπο σε τροχαίο και χρειάζεται χρήματα για την αστυνομία. Η ηλικιωμένη πίστεψε δυστυχώς τον απατεώνα και του έδωσε το ποσό των 20.000 ευρώ. Μία ακόμη τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα, η οποία δέχθηκε τηλέφωνο από κάποιον που προσποιήθηκε τον εγγονό της, φωνάζοντάς της ότι σκότωσε έναν αλλοδαπό σε τροχαίο και χρειάζεται χρήματα για την αστυνομία. Ο νεαρός άνδρας συγκεκριμένα ισχυρίστηκε ότι είναι ο εγγονός της, σκότωσε έναν αλλοδαπό σε τροχαίο ατύχημα και για να ελευθερωθεί από την αστυνομία θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 20.000 ευρώ. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Τόσα δεν ακούει ποτέ τίποτα από τηλεόραση, τίποτα, δεν υποψιάζεται κάτι. Τις περισσεύανε προφανώς. Τι άλλο να πω, παιδιά, τόσο ευκολόπιστος άνθρωπος, δεν το καταλαβαίνω. Η ηλικιωμένη δυστυχώς πίστεψε το δράστη, έτρεξε στην τράπεζα, έκανε ανάληψη το μεγάλο χρηματικό ποσό και όταν οι επιτίδιοι επικοινώνησαν ξανά μαζί της είπαν να βάλει σε μια σακούλα τα χρήματα και να τα αφήσει στον μεσαίο κάδο μεταξύ των τριών που βρισκόταν κοντά στο σπίτι. Τα λεφτά έκαναν φτερά και όταν η 85χρονη κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί και ότι είχε πέσει θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και έχει ξεκινήσει μία ακόμη έρευνα. Πρέπει να καταπολεμηθεί η αφέλεια. Και η αφέλεια καταπολεμείται μόνο με την ενημέρωση, τίποτα άλλο. Να μην πιστεύουμε σε αυτούς που μας παίρνουν τηλέφωνο. Όποτε ό,τι και να κάνουν, αυτοί που είναι μαθημένοι να κάνουν αυτές τις δουλειές, δεν σκολώνει με τίποτα. Τα τηλεφωνήματα που γίνονται καθημερινά από τους επιτίδιους σε όλη την επικράτεια είναι εκατοντάδες. Οι περισσότεροι πολίτες μπορεί στην αρχή να τρομάζουν και να τους προκαλείται πανικός, όμως στη συνέχεια είτε αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για τη γνωστή μέθοδο απάτης, είτε το διασταυρώνουν καλώντας τα εμπλεκόμενα συγγενικά τους πρόσωπα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα άνθρωποι να πέφτουν στα δίχτυα των απατεώνων και να τους αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία είτε τους τα αφήνουν σε συγκεκριμένα σημεία που τους υποδεικνύουν οι δράστες, είτε ακόμα χειρότερα τους τα πετάνε από τον μπαλκόνι. Πώς καταφέρουν και δεν κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να, και το κράτος το ίδιο να επέμβει σε αυτές τις καταστάσεις, η αστυνομία, όλα αυτά είναι και αυτοί αδιάφοροι, δεν δίνουν σημασία, αυτό βλέπω. Τώρα τι φταίει, φταίνε. Υπάρχουν εκμετάλλευση μεγάλη. Αλλά και οι ηλικιωμένοι από 75 και πάνω, 80 να σου πω, να τους ενημερώσουν και τα παιδιά τους και όλοι να παίρνουν θέση. Στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, το ψωμί ψωμάκι θα πουν οι καταναλωτές από τον Φεβρουάριο, αφού αναμένονται και νέες αυξήσεις στα αρτοσκευάσματα και στον άρτο, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα αγγίξουν τα 20 λεπτά το κιλό. Οι αρτοποί από την πλευρά τους βλέπουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους να είναι ιδιαίτερα αυξημένο και τα προβλήματα να συσσωρεύονται μήνα με το μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πολίτες έχουν μειώσει στο ελάχιστο την αγορά ψωμίου και αρτοσκευασμάτων, αλλάζοντας μια βασική τους συνθήκη. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 βλέπουν στελέχη της αγοράς να συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στον κλάδο των τροφίμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ψωμί, όπου ήδη το τελευταίο εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, αυξήθηκε κατά 18,1%. Όμως οι αυξήσεις δεν σταματούν εδώ. Εμείς αντέχουμε, ο κόσμος δεν ξέρω αν αντέχει. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να τις κάνουμε για να μπορέσουμε και εμείς σαν επιχείρηση να κρατηθούμε. Γιατί περιμέναμε καλύτερα πράγματα, αλλά όσο πάνε ακόμα γίνονται και πιο δύσκολα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη, το ξέρουν όλοι, όλα τα νοικοκυριά υποφέρουν. Δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε νέες αυξήσεις. Ελπίζουμε το κράτος να πάρει κάποια μέτρα σχετικά με αυτό. Ήδη συντεχνίες αρτοποιών στην Ελλάδα έχουν ανακοινώσει αυξήσεις στο ψωμί και τα αρτοσκευάσματα ακόμα και μέσα στο Φεβρουάριο. Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις μιλούν για νέα αύξηση περίπου στα 20 λεπτά το κιλό. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς οι αγορές τροφίμων αποτελούν το 34,8% των συνολικών τους δαπανών. Αποτέλεσμα, να κάνουν ήδη περικοπές ακόμα και στο ψωμί. Και τα ψωμιά έχει μειώσει και τα τυροποιητικά έχει μειώσει και τα κουλουράκια έχει μειώσει. Σίγουρα είναι μειωμένες οι ποσότητες, σίγουρα προσπαθεί να τα βγάλει πέρα ο καθένας. Ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα για να ψωνίζει αυτά που χρειάζεται. Οι αυξήσεις στο ρεύμα, οι αυξήσεις των προϊόντων και εμείς
αναγκαζόμαστε να τα φέρουμε δύσκολα. Αυτό που καίει τους αρτοποιούς είναι το κόστος ενέργειας, αφού μια μέση επιχείρηση δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στους δυσβάστακτους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτό που περιμένουν είναι μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία σε όλους τους τομείς. Οι αυξήσεις συνεχώς τις βλέπουμε από το στάμα μας, σε όλα τα προϊόντα. Στο ρεύμα δεν έχουμε δει κάτι που είναι ένα αγκάθι για εμάς που έχουμε αυτά τα μαγαζιά. Το ρεύμα είναι μια άλλη ιστορία η οποία δεν ελέγχεται πια. Ένα ψέμα είναι, τίποτα άλλο. Παίρνουν τα λεφτά του κόσμου, τίποτα άλλο. Ό,τι μπορούν λοιπόν κάνουν και οι καταναλωτές για να περιορίσουν τις απώλειες στα εισοδήματά τους λόγω της ακρίβειας και των συνεχών ανατιμήσεων. Μάλιστα, ακόμα και για τα βασικά αγαθά προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδά τους. Την ίδια στιγμή, το μέτρο του καλαθιού του νοικοκυριού δεν φαίνεται να εμπνέει εμπιστοσύνη, αλλά και να έχει και την αντίστοιχη απόδοση. Το καλάθι του νοικοκυριού δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των καταναλωτών για την αντιμετώπιση ακρίβειας στα βασικά αγαθά. Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Τι δηλαδή, να έχει ένα προϊόν 18 στο ράφι και να λέει ότι στο καλάθι το βρίσκω 17,45. Τι είναι αυτό το πράγμα? Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι το 79% των συμμετοχόντων δηλώνει πως έχει αναγκαστεί να μειώσει τα έξοδά του στα βασικά αγαθά. Από την άλλη, το 54,3% δήλωσε ότι δεν αγοράζει προϊόντα που ανήκουν στο καλάθι, ενώ όσοι δήλωσαν ότι αγοράζουν από αυτό, το 66,7% απάντησε ότι λιγότερα από τα μισά προϊόντα που αγοράζει συνολικά ανήκουν στο καλάθι. Το 58,7% αυτών που δεν αγοράζουν από το καλάθι δήλωσε ότι επιλέγει προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορές. Το 39% απάντησε ότι βρίσκει πιο φθηνά προϊόντα από αυτά που περιλαμβάνονται στο καλάθι και το 34% ότι αγοράζει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που δεν περιλαμβάνονται, ενώ το 19,5% θεωρεί ότι δεν είναι ποιοτικά τα προϊόντα που περιέχονται στο καλάθι του νοικοκυριού. Ούτε τα έχω δει καθόλου. Δεν βλέπω πρώτα-πρώτα, δεν βλέπω σημάνσεις. Σήμανση, κάτι μικρά χαρτάκια. Η Ένωση σημειώνει ότι η απογοήτευση των καταναλωτών γενικά για το μέτρο του καλαθιού συμπυκνώνεται και στην απάντηση που έδωσαν σχετικά με το πόσο ευχαριστημένοι είναι από τη χρήση του. Το 40,2% δήλωσε καθόλου, το 37% λίγο, ενώ πολύ ή πάρα πολύ δηλώνει μόλις το 12,7%. Εγώ δεν βλέπω το καλάθι. Πάω στο σούπερ μάρκετ, καλάθι δεν βλέπω. Καρότσι βλέπω, πολύ χρήμα βλέπω, ό,τι θέλουνε. Καλάθι δεν βλέπω. Αναφορικά με το πρόβλημα της ακρίβειας στα καταναλωτικά αγαθά, όπως σημειώνεται ενδεικτική είναι η απάντηση των συμμετοχόντων στην ερώτηση σε τι ποσοστό εκτιμάται ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές στα βασικά αγαθά συγκριτικά με πέρυσι. Με το 74,5% να εκτιμά ότι αυτές έχουν αυξηθεί από 20 έως και πάνω από 50%. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 79% των συμμετοχόντων απάντησε ότι έχει αναγκαστεί να μειώσει τα έξοδά του στα βασικά αγαθά. Το σήμερα είναι δεν μπορούμε. 2,60. 2,60. Ψωμί. Το ψωμί. Η όλη αυτή κατάσταση επιβεβαιώνει την πτώση του βιωτικού επίπεδου και την φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, ως ένα αποτέλεσμα της ακρίβειας και της γενικότερης οικονομικής ασφυξίας που επικρατεί. Θύμα κοροϊδίας τώρα δηλώνουν ότι έπεσαν οι συνταξιούχοι, αφού οι ίδιοι περίμεναν να δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τις αυξήσεις που άκουαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Όπως τονίζουν, σχεδόν οι μισοί δεν πήραν καθόλου ή έλαβαν πολύ μικρή αύξηση στις συντάξεις τους. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις συνταξιούχων που η αύξηση ξεπερνά τα 15 ευρώ. Πήρα 14 ευρώ. 7 ευρώ λέει ένας πήρε. Δεν ξέρω πού να τα επενδύσω. 7 ευρώ και τα σούπερ μάρκετ έχουν στα ύψη. Για όνομα του Θεού, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτή είναι η μόνη οπτική της αλήθειας σε ό,τι αφορά στην περίφημη αύξηση των συντάξεων, αφού το 44,33% δεν έλαβε καθόλου ή πήρε χαμηλότερη αύξηση. Όχι, παιδάκι μου, ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Γιατί... Να χαιρόμαστε τον αυτιά. Εμείς δεν πήραμε ούτε το επίδομα που δίνανε. Ένα εκατομμύριο κόσμος δεν πήρε. Δεν πήρανε, όχι. Και η γυναίκα δεν πήρε καθόλου. Είχε βγει με ανήλικο παιδί. Δεν πήρε τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Δεν παίρνω γιατί έχω 401 ευρώ. Πώς τη λένε αυτή. Διαφορά. Διαφορά, ναι. Δεν παίρνω τίποτα. Είμαι από τους αυτούς που δεν παίρνω τίποτα, από τίποτα. Και πιο πολύ. Γιατί λέει μας κρατάει, έχουμε προσωπική διαφορά. Τι προσωπική διαφορά, δεν ξέρω. Δεν δίνουν τίποτα. Μας κοροϊδεύουν όλοι. Μας είχε πει θα μας βάλει και το Φεβρουάριο, είχε πει το Γενάρη, θα μας βάλει και το Φεβρουάριο τις δύο αυτά. Τι μία έβαλε και γίνει κουτσουρεμένη.
Ό,τι ακούω είναι στις 950.000 που δεν πήραμε τίποτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, το οποίο ασκεί δρυμία κριτική στο Υπουργείο Εργασίας, σχεδόν οι μισές συνταξιούχοι είτε δεν έλαβαν αύξηση, είτε έλαβαν πολύ μικρότερο ποσό από αυτό που ανέμεναν, το οποίο προφανώς δεν αρκεί. Αυτό είναι ψίχουλα. Τι? Εσείς το πώς το βλέπετε, ότι αργεί? Δεν πρέπει να λέμε όλο δεν αρκεί, δεν αρκεί. Χρειάζεται να κάνουμε και λίγο προγραμματισμό. Έτσι δεν είναι? Όσο καλό μας δώσουν πιο πολλά, καλά είναι. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και προγραμματισμός στη ζωή του καθενός. Όχι παίρνεις 50, χαλάς 100. Κοροϊδία. Μπορούν να κάνουν τίποτα καλύτερο? Δεν ξέρω. Δεν τι να βγάζει. Συμπέρασμα δεν βγαίνει. Μεγάλες καταστροφές τώρα σε Δυτική Αχαΐα και Ζάκυνθο άφησε πίσω της η τριήμερη κακοκαιρία, με τους κατοίκους των δύο περιοχών να μετρούν σήμερα τις ζημιές τους. Μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα στο νησί της Ζακύνθου, περιοχές του οποίου παραμένουν ακόμα κάτω από το νερό. Ενώ στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες θυμίζουν περισσότερο λίμνες. Το καιρικό φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση, με την ηλία αυτή τη φορά να αντέχει, με κάποιες μικρές πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά μετά το πέρασμα της τριήμερης κακοκαιρίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας και στο νησί της Ζακύνθου. Μεγάλο μέρος της Ζακύνθου παραμένει στην κυριολεξία κάτω από το νερό, με τους κατοίκους να μιλούν για καταστροφή πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχε φέρει στο πέρασμα το Ιωαννός το φθινόπωρο του 2021. Από περισσότερα σημεία έχουν υποχωρήσει τα νερά. Υπάρχει βέβαια, υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως η λίμνη Μακρύ, είναι στους Αμπελόκηπους, που εκεί θεωρώ ότι θα πάρει κάποιες μέρες, γιατί αυτή εκεί όλη η ευρύτερη περιοχή του Αμπελόκηπους ήταν μια λίμνη η οποία την αποξήραναν και εκεί στήθηκε σχεδόν το μισό χωριό των Αμπελόκηπων. Είχαμε πολλές ζημιές και πολλά προβλήματα, χωριό Λιθακιά, Άγιο Σώστη, γιατί εκεί είχαμε και μεγάλα κατολιστικά φαινόμενα, Αργάση, Άγιο Δημήτρη, Μουζάκι, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, Μουζάκι, Λαγανά. Το Μουζάκι είναι η προέκταση του Λαγανά. Είναι 90 πόντους αυτή τη στιγμή το σπίτι μέσα με νερό. Έξω, στην αυλή, είμαι ένα μισή μέτρο. Πραγματικά η ποσότητα του νερού που έπεσαν στο νησί ήταν τεράστιες. Αναλογική εικόνα και στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, στα σύνορα με την Ηλία. Εκεί μεγάλες αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες καλύφθηκαν από το νερό, με τους παραγωγούς να μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με κατοίκους να μην μπορούν καν να πλησιάσουν στα σπίτια τους. Τα προβλήματα, θα έλεγα, είναι όλο και λιγότερα. Σε σημεία όπως το Μετόχι, το Καλαμάκι, έχουμε ακόμα προβλήματα. Οι δρόμοι σχεδόν έχουν αποκατασταθεί όλοι παντού, δεν υπάρχει ζήτημα πρόσβασης. Είχαν πλημμυρικά φαινόμενα χθες. Και στον Αλισό και στον Ποταμοτήρο, είχαμε στις Αλικές. Καλλιέργειες έχουν γίνει, καταστροφές, έτσι, γιατί ήταν πραγματικά οι βροχές ήταν πολλές και μεγάλες και μεγάλης διάρκειας. Το φαινόμενο για τρεις ημέρες έπληξε με θυελώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η ηλία αυτή τη φορά ανταπεξήλθε στο πέρασμα της κακοκαιρίας, μόνο με κάποιες μικρές καταστροφές, κυρίως σε αγροτικές εκτάσεις. Τραγικό τέλος τώρα για άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, πιθανότατα για να βάλει τέλος στη ζωή του. Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σήμανε συνεγερμό στις αρχές, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για πτώση ατόμου από τη γέφυρα. Στο σημείο βρέθηκε αμέσως σκάφος του λιμενικού, όπου λίγη ώρα αργότερα εντόπισε τον άνδρα στη θάλασσα του Πατραϊκού, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Τραγικό τέλος για άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, σήμανε συναγερμό στις αρχές, καθώς υπήρχαν πληροφορίες πως υπήρξε πτώση ατόμου από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το λιμενικό άνδρες της πυροσβεστικής καθώς και της ελληνικής αστυνομίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στη θάλασσα του Πατραϊκού χωρίς τις αισθήσεις του. Το άτομο εντοπίστηκε δυτικά της γέφυρας κοντά στους πυλώνες της γέφυρας προς Αντίριο. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία. Όμως αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από τις αρχές που διεξάγουν τη σχετική έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Κάθε αυτοκτονία είναι μια τραγωδία που έχει επιπτώσεις στην οικογένεια αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Το τελευταίο διάστημα οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση που συνέταξε το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας της οργάνωσης Κλίμακα, τα στοιχεία συγκλονίζουν. Τη διετία 2020-2022 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 25%. Κάθε μέρα δύο άνθρωποι έκαναν το λεγόμενο απονενοημένο διάβημα και έδιναν τέλος στη ζωή τους. Ειδικά από την Κλίμακα εκτιμούν ότι στην πραγματικότητα γίνονται πολλές περισσότερες αυτοκτονίες από εκείνες οι οποίες καταγράφονται. Ο κοινωνικός στιγματισμός αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τη θρησκεία παίζουν μεταξύ άλλων ρόλο σε αυτό. Η υποκαταγραφή του φαινομένου δεν είναι βέβαια αποκλειστικά ελληνικό προνόμιο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το πρόβλημα δεν αποτυπώνεται πλήρως διεθνώς σε πάρα πολλά κράτη του κόσμου. Στην Ελλάδα το 2022 καταγράφηκαν επισήμως 600 αυτοκτονίες. Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, οι αυτόχειρες είχαν προειδοποιήσει για τις προθέσεις τους. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι περισσότεροι αυτόχειρες είναι άνδρες. Και στο σημείο εδώ, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην κανονική ροή του δελτίου μας. Ο Δήμος Πύργου για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διοργανώνουν την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στο θεματικό πάρκο Ξυστρή δήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα ποιότητα ζωής με βιωσιμότητα και αθλητισμό. Για την διεξαγωγή του συνεδρίου παρέθεσε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τάκης Αντωνακόπουλος με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Τάκη Αλεξόπουλο, και την άμεση σύμβουλο σε θέματα ανάπτυξη προγραμματισμού και ευρωπαϊκών έργων, Εύελιν Καρακίτσου. Ο Δήμος Πύργου και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διοργανώνουν την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στο θεματικό πάρκο Ξυστρή διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα ποιότητα ζωής με βιωσιμότητα και αθλητισμό. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Πύργου έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. Στόχος αυτής της προγραμματικής είναι πέρα από την υποστήριξη σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν επιστημονική διάσταση από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά κυρίως να οργανώσουμε με περισσότερα ακαδημαϊκά κριτήρια και περισσότερα, θα έλεγα, κριτήρια βιωσιμότητας την πρότασή μας για την παρουσία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Πύργο. Στο συνέδριο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος Πύργου με το Πανεπιστήμιο, θα αναπτυχθούν επιστημονικοί διάλογοι και θα παρουσιαστούν απόψεις από σημαίνοντες ομιλητές που θα αναδείξουν την πόλη του Πύργου ως πόλη αναφοράς για επίσκεψη, διαμονή, περιήγηση, σπουδές, έρευνα και πολιτισμική διάδραση και εμπειρία. Πρόσφατα υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δια του Πριτάνεως μια προγραμματική συμφωνία, η οποία θα υλοποιηθεί το εξάμηνο από αρχές Ιανουαρίου μέχρι τέλη Ιουνίου για το Δήμο Πύργου σε αναπτυξιακές δραστηριότητες, και έχουμε αναλάβει σαν Πανεπιστήμιο να διοργανώσουμε μια διημερίδα, κατά πρώτον η οποία το θέμα της θα είναι η ποιότητα ζωής με βιωσιμότητα και αθλητισμό. Είναι και το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το τμήμα που υπηρετώ, αλλά επίσης και από το εργαστήριο το οποίο έχω την τιμή και τη χαρά να διευθύνω. Η συζήτηση και ανάδειξη του αθλητισμού ως μια βασική συνιστόσα της ποιότητας ζωής, η πληροφόρηση της κοινωνίας για δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και αηφόρου παραγωγής για καλύτερη διαχείριση των πόρων, η ενημέρωση των νέων για δράσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από τον αθλητισμό, η σύνδεση του αθλητισμού με εκπαιδευτικά θέματα και ο σχεδιασμός δράσεων σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, όπως και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων αρχών για ζητήματα πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων, θα είναι τα θέματα που θα τεθούν. Ευελπιστούμε αυτό το συνέδριο να μην μείνει στα χαρτιά, να πάρει σάρκα και οστά. Με την εμπειρία μου που έχω στον προγραμματισμό 25 χρόνια, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά συνέδρια. Δυστυχώς τα περισσότερα έχουν μείνει στα χαρτιά. Είμαι βέβαιη ότι αυτό θα έχει μία εξέλιξη διαφορετική. Με επιστημονική τεκμηρίωση, με διασφάλιση κριτηρίων βιωσιμότητας, θα καταλήξουμε όχι στην πρώτη μια και έξω συνάντηση, μέσα από μια διαδοχική τέτοια λειτουργία συναντήσεων και έρευνας,
στην πρόταση η οποία αξίζει εδώ για τον τόπο μας. Ένας τόπος, δεν το παραλαμβάνομαι, το γνωστό ιστορικό φορτίο, το μνημιακό πλούτο, την ανάπτυξη του τουρισμού ως προοπτική, την γεωργία ως συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των εδαφολογικών προτερημάτων και βεβαίως και τη σχέση μας με τη θάλασσα που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν χθες στο γραφείο του Δημάρχου Πύργου, του κυρίου Αντωνακόπουλου. Πάμε τώρα με την βοήθεια της τεχνολογίας να συνδεθούμε με την Αθήνα και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Τάκη Αλεξόπουλο. Κύριε Αλεξόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Κύριε Αλεξόπουλε, το είχατε πει ότι με τον τόπο καταγωγής σας στην Ηλία θα προσπαθήσετε να έχετε στενή συνεργασία από την ιδιότητά σας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συνολικά με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου σας. Ευήκο ΟΤΑ, από ό,τι φαίνεται, βρίσκονται σιγά σιγά αρχής γενομένης με τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο και την προγραμματική που έχετε συνυπογράψει. Ναι, πραγματικά μπορώ να πω είμαστε στην ευχάριστη θέση, κλασικά όπως λένε όλοι, ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Πήρε πρωτοβουλία, βλέπεις, ο Δήμαρχος του Πύργου επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είμαστε, βλέπετε, και μια διαφορετική περιφέρεια. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμείς, περιφέρεια Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά γεωγραφικά όμως, ακριβώς. Όπως σωστά είπε χθες και με πρόλαβε ο Δήμαρχος του Πύργου, γιατί τα πάντα είναι θέμα ειδοποιού διαφοράς. Η ειδοποιός διαφορά είναι η γεωγραφική. Ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τμήματα τα οποία λειτουργούν μετά ειδικά και τη συγχώνευση του πρώην ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας που έδρευε στην Πάτρα και μετά την νέα διαδικασία που οριστικοποιήθηκε πρόσφατα και έχω εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, το ανώτατο όργανο που διοικεί πλέον το Πανεπιστήμιο, παρετήθηκα από κοσμήτωρα τη σχολή. Το βλέπουμε σφαιρικά και πιο στρατηγικά και πήραμε την ευκαιρία, να πω αλήθεια, την ευκαιρία που μας έδωσε ο κ. Αντωνακόπουλος ερχόμενος στην Τρίπολη και μιλώντας αρκετή ώρα και διαπραγματευόμενος τη διαδικασία πώς μπορεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να βοηθήσει. Είπαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μία πρώτη έτσι διερεύνηση, να δημιουργήσουμε το πρώτο σημείο επαφής μεταξύ τοπικής κοινωνίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι ένα επιστημονικό συνέδριο που αποφασίστηκε από κοινού να διοργανωθεί στην πόλη του Πύργου με θέμα την ποιότητα ζωής και σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Τα πάντα πλέον στην οικονομική ζωή, όχι μόνο του τόπου αλλά της Ελλάδας, πρέπει να προγραμματίζονται, να σχεδιάζονται με τη βιωσιμότητα. Κάτι να είναι βιώσιμο. Κάτι που δεν κάναμε μέχρι σήμερα. Και έχουμε έργα, έχουμε υποδομές, αλλά δεν είναι βιώσιμες, έτσι. Δεν είναι βιώσιμο και κάποια στιγμή το είχα πει κάπου αλλού ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο κάποια στιγμή, όχι φυσικά στο Δήμο του Πύργου, και είπαν κάποιοι, μα τι λέει αυτός, ήταν 4-5 χρόνια πίσω και πραγματικά αποδείχθηκε ότι είχα αλήθεια και ήμουν σωστός. Πάνω απ' όλα πρέπει να γίνεται σχεδιασμός και θα πρέπει να υπάρχει μια πολυθεματικότητα στις δράσεις και να έχει επίκεντρο όχι το σήμερα, αλλά το αύριο. Ξέρετε, το αύριο, ναι, στην παιδεία, το αύριο στις τέχνες, το αύριο στην επιχειρηματικότητα, το αύριο στην ανάπτυξη. Γιατί το μοναδικό που μιλάει ολόκληρη Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια είναι τουρισμός. Τουρισμός δεν είναι το μόνο πράγμα που είναι βιώσιμο, αλλά ο τουρισμός μπορεί να πάει και με άλλα πράγματα μαζί, να δέσει, να παντρευτεί, να γίνουν διάφορες δράσεις. Και φυσικά η Ελλάδα έχει και φυσικές χάρες και προϊόντα τα οποία παράγει. Αλλά να ξέρετε, με μια τελευταία έρευνα που πρόσφατα άκουσα, ότι ακόμα και οι τουρίστες καταναλώνουν το 35-40% των εγχώριων ελληνικών προϊόντων. Τα υπόλοιπα 70% είναι εισαγόμενα από την Ιταλία.
Άρα δεν υπάρχει προγραμματισμός. Και να ξέρετε κάτι, θέλω να πω το εξής και ευχαριστώ ιδιαίτερα που με βγάζετε σήμερα να μιλήσω γιατί σκεπτόμαστε και γιατί κάνουμε αυτό. Ακόμα και ένα συνέδριο να δημιουργήσει και να οργανώσει και να έχει επιτυχία, πρέπει να κινηθεί σε δύο πυλώνες και σε δύο άξονες. Πρώτον, να το αποδεχτεί η τοπική κοινωνία και να έρθει να ακούσει, να μιλήσει, να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και θέσεων. Και το δεύτερο, να υπάρξουν εκείνοι οι ομιλητές οι οποίοι θα επισκεφθούν την πόλη του Πύργου και ειδικά την Ηλία. Ξέρετε όμως ποια είναι η μακρύτερη, το πιο μακρινός προορισμός στην Ελλάδα? Ο Πύργος. Ο Πύργος, η Αμαλιάδα κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν εγώ μιλήσω σε κάποιο συνέδριο και θέλω να πάω στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα χρειαστεί από την Αθήνα 35 λεπτά με το αεροπλάνο. Αν χρειαστεί από την Αθήνα να πάω σε ένα συνέδριο στη Σάμο, θα χρειαστεί 45 λεπτά, 50. Αν χρειαστεί να πάω σε ένα συνέδριο στα Ιόνια νησιά, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ενώ στην Ολυμπία, που είναι ένα παγκόσμιο τοπονύμιο, το λίκνο του Ολυμπισμού, έχετε απόλυτο δίκιο, από την Αθήνα για να έρθετε δεν χρειαζόστε περισσότερες από 3 ώρες. Πολύ σωστά. 3 ώρες να πάω και 3 ώρες να γυρίσω, 6. Δηλαδή κάποιος που θέλει να μιλήσει για μια μέρα, γιατί υπάρχουν πολλοί ομιλητές οι οποίοι λένε, κύριε Αλεξόπουλε, θα έρθουμε το πρωί και να φύγουμε το βράδυ. Το θέτεται στη σωστή του βάση. Στη σωστή του βάση. Αυτό είναι 6 ώρες, 7 ώρες. 7 ώρες, πολύ σημαντικές, γιατί πρόσφατα μιλάω κάποια στιγμή για όρους οργανωσιακής αλλαγής. Αυτός είναι ένας όρος οργανωσιακής αλλαγής. Η οργάνωση του συνεδρίου έχει 2 πυλώνες. Από την μία την τοπική κοινωνία και την άλλη. Αυτός που θέλει να έρθει να μπορεί να έρθει. Είναι οι όροι, αυτούς τους όρους της περιβαλλοντολογικής αλλαγής, του περιβάλλοντος, των αξιών, θα πρέπει να τους δούμε, τους συζητήσουμε και τους αλλάξουμε. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων και φυσικά του Δήμου Πύργου που είναι ο συνδιοργανωτής, νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποια αποτελέσματα. Ακόμα είμαστε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Πιστεύω ότι εξηγήσαμε και χτες σε αυτή τη μικρή press conference που διοργάνωσε ο Δήμαρχος του Πύργου, ότι μέσα από τη συζήτηση θα αναδειχθούν όχι μόνο για τον αθλητισμό που είναι το καθήν αρμόδιο κομμάτι, το core business του συνεδρίου. Μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να μιλήσουμε και βασικές άλλες συνιστώσεις που μπορούν να έχουν να κάνουν με τον αθλητικό τουρισμό. Σωστά, με την επιχειρηματικότητα. Σωστά. Μια σειρά από θέματα τα οποία μπορεί να αναδειχθούν. Και να πω κάτι ακόμα. Ας σκεφτεί ο ηλίος πολίτης, ο κάτοικος του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής, πόσα χρόνια έχει να γίνει μια παγκόσμια εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο του Πύργου, στο γήπεδο του Πανηλιακού και γενικά σε καταστάσεις νομοηλίας. Από το ευρωπαϊκό μπάσκετ που πλέον οι μπασκετμπολίστες είναι παλέμαχοι εκείνης εποχής. Έτσι, που ήταν έφηβοι. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα που σας έχω κοντά μου και γνωρίζετε καλά τα του ακαδημαϊκού χάρτη. Η Ηλία έχει το οξύμορο, το γνωρίζουμε πολύ καλά, να έχει εξοβελιστεί πλήρως από τον ακαδημαϊκό χάρτη. Και εσείς ως Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχετε ένα άλλο οξύμορο, να έχετε τμήμα, ένα ολόκληρο τμήμα, αν δεν κάνω λάθος, της Πολυτεχνικής Ασχολής στην Πάτρα και το υπόλοιπο Πανεπιστήμιο να είναι στους νομούς του Πελοποννήσου, πηδώντας πάνω από την Ηλία. Τελικά ο νομός αυτός έχει μέλλον στον ακαδημαϊκό χάρτη? Μπορεί να έχει μέλλον στον ακαδημαϊκό χάρτη? Να δεις, όπως είναι και ο νομός της Κορινθίας και ο νομός της Λακωνίας και φυσικά και ο νομός της Μεσσηνίας, αλλά η διαφορά με τον νομό της Λακωνίας, τον νομό της Μεσσηνίας, είναι ότι ο νομός Μεσσηνίας διαθέτει αεροδρόμιο. Διαθέτει, υπάρχει άμεση σύνδεση. Έχει γρήγορο οδικό δίκτυο. Προτιμάμε αυτή τη στιγμή, σας ενημερώνω και σας πληροφορώ, προτιμάω πιο εύκολα και πιο γρήγορα να ταξιδέψω από τον οδικό άξονα μεταξύ Πύργου, Καλό Νερό, Καλαμάτας, Τρίπολη, Αθήνα, παρά να οδηγήσω μετά τις καιρικές συνθήκες στις Θεσσινές να ταξιδέψω στην Αθήνα. Φυσικά πιστεύω ότι
αν ευαισθητοποιηθεί την τοπική κοινωνία, αν οι αρμόδιες αρχές ενσκύψουν στα ζητήματα και στα προβλήματα που υπάρχουν και φυσικά αφού μελετήσουμε τις ανάγκες, γρήγορα όμως τις ανάγκες, τις ανάγκες της αγοράς και δεν θέλω να... δεν είμαι οπαδός και οραματιστής κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πόλη και ένας σύλλογος. Επίσης μας πήγε εκείνο... αυτό, δεν μας πήγε μπροστά. Έτσι, μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από αυτό το... Όχι εγώ πιστεύω, πιστεύουν όλοι. Ότι μέσα από ένα επιστημονικό συνέδριο με καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας που θα έχουμε τη διάθεση και την πρωτοβουλία να προσκαλέσουμε να έρθουν στον πύργο. Δεν ξέρω αν θα παραμείνουν και το βράδυ, αλλά η πρόθεση υπάρχει. Να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις για μια μελέτη η οποία να έχει τον άξονα του σχεδιασμού σε διαφορετικές δράσεις με βασικό πρόσημο τη βιωσιμότητα, γιατί δεν είναι να ιδρύσουμε κάτι. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι μοναδικό. Ωραία είδηση αυτή που μας λέτε. Κάτι το οποίο να είναι όχι μοναδικό μόνο, αλλά να υπάρχει και αναγκαιότητα να επισκεφθεί ο άλλος να σπουδάσει ένα αντικείμενο και να έχει και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ωραία είδηση, αυτή που μας δίνετε για τη μελέτη. Φυσικά νομίζω ότι αν υπάρχει όμως φυσικά η αλληλεγγύη, γιατί υπάρχει δύο πράγματα που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια. Σωστά. Γιατί ο Σιλίος υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με άλλο ένα ζήτημα του νομού στο οποίο έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγους μήνες στην αρχαία Ολυμπία. Θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν το πρώτο που θέλω να πω ότι σχετικά με το συνέδριο, αλλάζω λίγο και θα σας απαντήσω σε αυτό, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέσα από το εργαστήριο που έχω τη χαρά τιμή να διευθύνω ήδη έχει κατασκευάσει ένα διαδικτυακό τόπο και έχει δημιουργήσει πλέον, μπορεί ο καθένας από σήμερα να μπαίνει, να παίρνει μερικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο συνέδριο. Ο διαδικτυακός τόπος είναι το πύργος conf 2023.gr. Εκεί θα μπορέσουν όχι μόνο να παρακολουθήσουν κάποιοι διαζώσεις αλλά και διαδικτυακά, γιατί θα υπάρχει online μετάδοση της ημερίδας, γιατί μετά την ημερίδα τις δύο αυτές μέρες που θα είμαστε εκεί και θα αποτελεί ένα συνέδριο, φυσικά δεν θα υπάρχει επιστημονική επιτροπή αλλά θα υπάρξουν τοποθετήσεις από καθηγητές και από αρμόδιους οι οποίοι θα είναι, δεν είναι διορισμένοι, είναι εκλεγμένοι και οι οποίοι με την τύχη του, με τις ικανότητές τους διαφεντεύουν τις τύχες αυτού του τόπου. Πιστεύω ότι παίρνοντας τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου μπορούμε να έχουμε γρήγορα τα πρώτα αποτελέσματα. Μακάρι, για πείτε μου για το Ινστιτούτο. Όσον αφορά για το Ινστιτούτο, θεωρώ ότι από πλευράς Πανεπιστημίου έχουμε καταθέσει την πρότασή μας για τα τρία άτομα εδώ και αρκετούς μήνες, 3 με 4 μήνες έχει στείλει σύντητο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα άτομα τα οποία θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ και θέλω να ευχαριστήσω τη σύντητο, με τίμησε. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι έχουν στείλει και άλλοι φορείς τους εκπροσώπους. Απομένει αυτή τη στιγμή να γίνει υπουργική απόφαση και από το Υπουργείο Αθλητισμού να αρχίσει να υλοποιείται πλέον η απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί έχει πλέον γίνει και νόμος. Και αυτό έχω να... αυτό νομίζω μπορώ να ενημερώσω αυτή τη στιγμή. Φυσικά είναι υπουργική απόφαση η οποία εκκρεμεί. Αντιλαμβάνομαι ότι οι εκλογές το έχουν πάει πίσω. Κοίτα να δεις κάτι. Οι εκλογές μας πήγαν πίσω και πριν 4 χρόνια, γιατί στη Βουλή ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ήμουν και κάποια στιγμή ήταν κάτι να γίνει στην Ηλία και μου λέει κάποιος υπουργός. Ας ελπίσουμε, δεν θα συμβεί πάλι.
ότι κύριε Αλεξόπλε, έπεσε στήμα ξανά των εκλογών. Γιατί οι εκλογές, τα μεγάλα αστικά κέντρα, η Πάτρα και γενικά η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, νομίζω ότι σηματοδοτεί μια εξέλιξη Πάτρα που είναι πολυπληθέστατη και φυσικά περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι μένουν και διαβιούν στην Πάτρα από τη, και στην περιοχή της Αχαΐας από τη Σιγηλία. Να μείνουμε σε αυτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είπαμε, θα έχουμε εξελίξεις στο χέρι του Υπουργού πλέον. Ας ελπίσουμε, όπως σας είπα, να έχουμε γρήγορα και σύντομα εξελίξεις, να μην το φάνε και αυτό οι εκλογές και πάθουμε ό,τι πάθαμε πριν από 4 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τσουχτερό, φαίνεται πως είναι το κόστος για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης, το οποίο από το 2028 θα ανανεώνεται υποχρεωτικά κάθε 15 χρόνια. Οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα οδήγηση από το 2013 ή που αντικατέστησαν το παλαιό του δίπλωμα θα πρέπει να περάσουν ξανά από γιατρούς και να πληρώσουν παράβολα αξίας 128 ευρώ. Όσοι έχουν κρατήσει το ροζ χάρτινο τρίπτυχο δίπλωμα από την άλλη πλευρά θα πρέπει μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033 να το ανανεώσουν, αφού από τότε θα τεθεί και επίσημα σε ισχύ η νέα κοινοτική οδηγία. Αντιμέτωποι με νέα δεδομένα θα βρεθούν οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα οδηγήσης μετά το 2013 ή το απέκτησαν από αντικατάσταση λόγω απώλειας ή φθοράς του παλαιού διπλώματος, καθώς το 2028 πρόκειται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους και να περάσουν ξανά από γιατρούς, πληρώνοντας για ακόμη μία φορά παράβολα αξίας 128 ευρώ. Όποιος πολίτης έχει το ροζ χάρτινο έντυπο μπορεί να το κρατήσει μέχρι το 2033, εκτός και αν συμπληρώσει τα 65 έτη, όπου θα κληθεί να κάνει ανανέωση. Το κόστος για την αντικατάσταση, αν κάποιος πει ότι όχι, εγώ θέλω να αλλάξω το έντυπό μου, να πάρω το πλαστικό, το κοινοτικό, είναι πολύ χαμηλό, με ένα παράβολο μπορεί σε μια σχολή οδηγών να το κάνει, είτε και μόνος του. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικό για τους πολίτες να αλλάξουν υποχρεωτικά το δίπλωμά τους από το παλιό έντυπο στο καινούριο. Εννοείται, αν θέλουν μπορούν να το κάνουν, έχουν αυτό το δικαίωμα. Αλλά η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής, ότι όλα τα παλιά διπλώματα, τα χάρτινα, να το πούμε απλά, είναι το 2032. Μέχρι τότε είναι η διορία. Αυτή τη στιγμή ο καθένας μπορεί, εννοείται, να κάνει τη δουλειά του, να συνεχίσει με το δίπλωμα που έχει. Οι πρώτοι που θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά το κόστος ανανέωσης είναι όσοι απέκτησαν δίπλωμα μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013. Οπότε και οι διευθύνσεις μεταφορών έδιναν τις νέες πλαστικές κάρτες που λήγουν το 2028. Ακόμη αντιμέτωποι με τη νέα αυτή πραγματικότητα θα είναι και οι οδηγοί που θα πρέπει να αντικαταστήσουν το χάρτινο ροζ δίπλωμα με τη νέα πλαστική κάρτα άδειας οδήγησης. Αυτό που ισχύει σήμερα, ναι, θέλει εκεί πέρα γύρω στα 130-140 ευρώ συνολικό κόστος για την αλλαγή του διπλώματος. Άρα κάποιος που θα αποφασίσει κάποια στιγμή να αλλάξει το δίπλωμά του θα πρέπει να πληρώσει 140 ευρώ περίπου. Απλά να τονίσουμε ότι το κόστος είναι στα 128 ευρώ, συν έξοδα μετά, αν κάποιος πολίτης θέλει να το κάνει μόνος, αν θέλει να απευθυνθεί σε ένα γραφείο για να τον βοηθήσει η διαδικασία. Όσον αφορά την ανανέωση του διπλώματος, γίνεται για τους πολίτες που είναι 65 ετών και άνω και έρχεται να προσθεθεί σιγά σιγά και μια νέα κατηγορία. Ήτανε παιδιά που έβγαλαν δίπλωμα το 2013, όσοι έβγαλαν δίπλωμα το 2013 και μετά, καλούνται να κάνουν ανανέωση κάθε 15 έτη. Οπότε αυτοί θα κάνουν ανανέωση όπως έκαναν παλαιότερα οι οδηγοί άνω των 65, με κόστος πράγματι, είναι αυτό που αναφέρεται, είναι το παράβολο της ανανέωσης, είναι η γιατρή που πρέπει να περάσει και υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος όπως αναφέρεται. Αυτή τη στιγμή είναι στα 140 ευρώ σχεδόν. Θα πρέπει να πληρώσει 140 ευρώ. Ναι. Μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητάει η υπηρεσία συγκοινωνιών. Για όλα αυτά τα νέα δεδομένα που μπαίνουν στη ζωή μας την επόμενη πενταετία, το ποσό που θα χρειάζεται αγγίζει τα 128 ευρώ, τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που πληρώνουν σε παράβολα όσοι σήμερα ξεκινούν να βγάλουν δίπλωμα για πρώτη φορά. Όσοι έχουν κρατήσει το ροζ χάρτινο τρίπτυχο δίπλωμα έχουν μια ακόμη πενταετή παράταση, αφού το συγκεκριμένο δίπλωμα λήγει στις 19 Ιανουαρίου του 2033. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της σταδιακής εναρμόνισης της χώρας μας με την κοινοτική οδηγία που προβλέπει την αντικατάσταση όλων των παλαιών διπλωμάτων και την διοικητική αναθεώρησή τους κάθε 15 έτη. Δεν έχουμε την υποχρέωση αυτή όταν κινούμαστε εντός Ελλάδας.
Για εξωτερικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό το πράγμα, είτε για Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για χώρες τρίτες. Τώρα μιλάμε για 10 χρόνια σχεδόν μπροστά. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή τι θα παίξει ούτε την επόμενη χρονιά. Είτε από θέμα παραβόλων, είτε ή όποια άλλη διαδικασία αποφασιστεί μέχρι τότε. Μια δημιουργική χρονιά με υγεία και προσωπική ευτυχία ευχήθηκαν όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος με τα μέλη του Συλλόγου των Υπαλλήλων να γεμίζουν το αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου και να ανταλλάσσουν ευχές. Ιστόνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου του Πνεύματος. Την χρόνια με υγεία. Στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Τις ευχές του προς όλα τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας για μια χρονιά με υγεία, προσωπική αλλά και οικογενειακή, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων, Ανδρέας Ασημακόπουλος, που ευχήθηκε στον καθένα ξεχωριστά υγεία. Καθώς, όπως είπε, όλα τα υπόλοιπα μπορούμε συλλογικά και με σωστές επιλογές να αγωνιστούμε για να διαμορφώσουμε τους όρους ευημερίας μας. Να σημειωθεί ότι έχει αποδειχθεί ότι το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η υγεία. Άρα αυτή πρέπει να είναι η ευχή μας, να έχουμε υγεία και σωματική και πνευματική υγεία και να έχουμε το κουράγιο και την δύναμη να προγραμματίσουμε και να διεκδικούμε έτσι αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αν και δεν είναι η σημερινή ημέρα αφορμή για να πω κάτι τέτοιο, θα πρέπει να σας πω ότι σαν εργαζόμενοι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, αλλά αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο ζήτημα είναι ότι οι μισθοί μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειοδός στις ανάγκες, να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Οι καρτυλωμένοι μισθοί μας και η έκρηξη ακρίβειας που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα υποβαθμίζουν καθημερινά την ποιότητα ζωής μας. Εκτός από υγεία, ατομική, οικογενειακή, σώζουμε εμάς και τη ψυχία μας, να έχουμε και τη δυνατότητα να γνωριζόμαστε και να διεκδικούμε αυτά που πρέπει και αυτά που είναι δίκαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια λιτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Διοικητηρίου και την πίτα να ευλογεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης, κύριος Αθανάσιος, ευχόμενος καλή και ευλογημένη χρονιά. Η πίτα να είναι πράγματι πλούσια, να είναι μια πίτα γεμάτη από υλικά και πνευματικά αγαθά. Είναι μια πίτα που θα διευκολύνονται όλοι οι άνθρωποι εδώ και θα παίρνουν και τις προαγωγές τους και οτιδήποτε άλλο κατά νόμον είναι δίκαιο. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευλογημένα και πάνω απ' όλα έχουμε ό,τι καλύτερο στον καθένα. Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γιαννόπουλος, αφού ευχήθηκε μια χρονιά με υγεία και ευτυχία, αναφέρθηκε στις πολλές παρουσίες, θίγοντας το θέμα της καλής συνεργασίας του μέχρι σήμερα, πράγμα που όπως τόνισε, θέλει να συνεχιστεί. Χαίρομαι που σήμερα βλέπω αρκετό κόσμο. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τόσο τον πρόεδρο όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί πραγματικά τα είπε πολύ καλά ο Ανδρέας. Αυτό που στερηθήκαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια είναι αυτή η επαφή, την έλλειψη σε όλους μας και πολύ σωστά είπε ο Ανδρέας. Οι μεγάλοι χαμένοι είναι τα παιδιά. Εύχομαι από εδώ και πέρα να μην έχουμε αντίστοιχους περιορισμούς, να έχουμε τη δυνατότητα για να ερχόμαστε σε επαφή πραγματικά και μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα και στη συνεργασία και για την Τζιγκοπέμπτη που πρέπει να το δούμε, αλλά και γενικότερα και άλλα πράγματα. Να ευχηθώ και πάλι σε όλους σας να έχετε υγεία, οικογενειακή ευημερία, κάθε πρόοδο τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στις οικογένειές σας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το σταθμό μας, κάπου τα μεσάνυχτα, με την Κατερίνα Πολυδόρου. Από όλους εμάς τίποτα άλλο, πάρα πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.